Είμαστε εδώ με δύο συναδέλφους διασώστες από το ΕΚΑΒ, τον κύριο Μπαλόκα και τον κύριο Παπαδάκη. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. Στόχος μας είναι μέσα από το τομέα αυτό το μικρό που έχουμε κάνει σταθμό να δείξουμε στον κόσμο κάποιες απλές κινήσεις πώς πρέπει να κάνουν κάρπα, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, μία άμεση επέμβαση σε μία πνιγμονή και πώς να χρησιμοποιήσουν τον απεινιδωτή. Είναι σημαντικό αυτό για τον κόσμο, να μάθει ο κόσμος πώς να κάνει κάρπα, πώς να κάνει να χρησιμοποιεί την απεινίδωση, πώς να κάνει τη λεγόμενη λαβή Heimlich, γιατί ουσιαστικά σώζουμε ζωές, υποστηρίζουμε τη λειτουργία της καρδιάς μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Επίσης να τονίσω ότι πρέπει να μάθουμε όλοι ότι πρέπει να κατασταθούν απεινιδωτές στην πόλη των Χανίων. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στους 10-12, αν δεν κάνω λάθος, στην πόλη. Στον ομό όλο γύρω στους 35 χρειάζεται ένας αναπεινιδωτής ανά 1.500 κατοίκους και δύο ανά ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο κατοικημένης περιοχής. Εμείς βρήκαμε δημόσιες υπηρεσίες που ήταν κλειδωμένοι στα ντουλάπια. Ήταν κλειδωμένοι μέσα σε κουτιά. Ευτυχώς αρχίζουν σιγά σιγά και τους θέλουν σε λειτουργία και τους έχουν σε δημόσια λειτουργία. Πρέπει σιγά σιγά ο κόσμος να αρχίσει να ευαισθητοποιηθεί, να μάθει πρώτες βοήθειες. Αύριο μεθαύριο θα είναι ένας δικός μας άνθρωπος και μην ξεχνάμε το ΕΚΑΒ. Υπάρχει σοβαρή πιστολίχωση, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε άμεσα. Κάθε λεπτό που περνάει, λέει, άμα δεν κάνουμε κάρπα, υπάρχουν 10% λιγότερες πιθανότητες κάποιος να επιζήσει. Αν στα πρώτα 5 με 6 λεπτά επέμβουμε άμεσα, έχουμε 50 με 70% περισσότερες πιθανότητες να επιζήσουμε. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση του 2007, σε χώρους συγκεντρώσεων, υπάρχει υπουργική απόφαση. Σε σχολεία, σε γυμνάσια, σε λύκεια, σε φυλακές, παντού πρέπει να υπάρχει επεινιδωτής. Με το σήμα το ανάλογο, να είναι προσβάσιμος και υπάρχει επίσης ένα site, το kidsavelives.gr, που δείχνει πού υπάρχουν απεινιδωτές μέσα στην πόλη. Υπάρχει σοβαρή υποστελέχωση όντως. Ευελπιστούμε ότι θα γίνουν προσλήψεις στο ΕΚΑΒ, τόσο διασωστών όσο και γιατρών. Εγώ θέλω να τονίσω κάτι, να μάθει ο κόσμος. Πρώτον, επειδή είμαστε πρώτος νομός στα τροχαία, ζώνη, κράνος, να σέβονται το κώδικα, να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι της τροχέας. Ένα μεγάλο μπράβο στην κυρία Κίτσιου, τη διοικήτρια της τροχέας, που έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες. Να μην οδηγάμε πιωμένοι, να δώσουμε το κλειδί, να μας πάει κάποιο σπίτι, να χρησιμοποιούν το δεξί, το αριστερό μάλλον, το λευγέ ταχύτη, το που είναι δίπλα στο τιμόνι, λέγεται φλάς αυτό. Να σεβόμαστε τον κώδικα, είναι πολύ σημαντικό. Δεν μιλάμε όταν οδηγάμε, γίνονται πάρα πολλά τροχιά στην πόλη. Επίσης κάτι άλλο που είπαμε για την υποστελέχωση. Να καταλάβει ο κόσμος ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ, όπως και οι πιλότοι που πάνε, πετάνε και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν, οι αστυνομικοί πάνε στη δουλειά τους, δεν ξέρουν και αυτοί αν θα γυρίσουν, οι διασώστες τρέχουν πολλές φορές με κίνδυνο τη ζωή τους να σώσουν κόσμο. Ναι, σαφώς πρέπει να τηρήσουμε τον κώδικα, αλλά όταν μας λένε υπάρχει ένα παιδί με απόβραξη αναγωγού ή κάποιος με ανακοπή, εμείς πρέπει να πάμε τάχιστα. Αυτά τα παιδιά είναι ήρωες. Πάμε με κίνδυνο τη ζωή μας πολλές φορές στα περιστατικά. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ακούτε φάρο σιρήνα, κάντε στην άκρη να μπορέσουμε να πέμπουμε άμεσα.